Ντοματίνια κομφή. Κάνει 300 ml, 300 γραμμάρια κομφή. Το κομφή είναι μια γαλλική μέθοδος μαγειρέματος που αναφέρεται σε οτιδήποτε, παραδείγματος χάρη κρέας, φρούτα, λαχανικά, που συντηρούνται με αργό μαγείρεμα σε οποιοδήποτε υγρό. Η λέξη κομφή προέρχεται από το γαλλικό ρήμα confire, που σημαίνει συντήρηση. Αυτή είναι η πολύ απλή συνταγή μου για το πώς να φτιάξετε ντοματίνια κομφή. Χρειάζεται ετοιμασία των 5 λεπτών πριν ψηθούν αργά-αργά οι ντομάτες στο φούρνο και μετά θα έχετε ζουμερές γλυκές αμέλι ντομάτες όλο το χρόνο. Ας δούμε μαζί πώς φτιάχνετε. Κατάλληλο για vegan και νηστεία. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. 400 γραμμάρια, περίπου 35 φρέσκα ντοματίνια μακρόστενα πλημμένα. Μισό φλιτζάνι 125 ml ελαιόλαδο. 3 με 4 κλαδάκια φρέσκο θυμάρι. 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες. Φρεσκοαλεσμένο αλάτι και πιπέρι. 1,5 κουταλιά της σούπας, 20 γραμμάρια ζάχαρη. Μέθοδος. Ετοιμάστε τα ντοματίνια. Ρίξτε μισό από το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο μπολ. Βάλτε τα ντοματίνια μέσα στο ελαιόλαδο και από πάνω ρίξτε το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Προσθέστε το ψιλοκομμένο σκόρδο και αλατοπιπερώστε κατά βούληση. Στη συνέχεια προσθέστε τη ζάχαρη και με μια μεγάλη κουτάλα ανακατέψτε καλά όλα τα υλικά. Ολοκληρώστε την ετοιμασία προσθέτοντας από πάνω τα κλαδάκια φρέσκου θυμαριού, ανακατεύοντάς τα. Στρώστε ένα μικρό ταψί πυρέξ με λαδόκολλα. Απλώστε στο σκεύος το μείγμα με τα ντοματίνια. Έτοιμο για το φούρνο. Τι σας είπα, μόνο 5 λεπτά. Οδηγίες ψησίματος. Ψήστε τα ντοματίνια σε υποθερμασμένο φούρνο στον αέρα σε 150 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα, εξαρτάται από το φούρνο. Μετά από 1 ώρα βγάλτε το σκεύος και σβήστε το φούρνο. Αφήστε τα ντοματίνια κομφή να κρυώσουν εντελώς. Μόλις κρυώσουν, μπορείτε να βάλετε μερικά σε ένα πιάτο για να τα σερβίρετε αμέσως. Και τα υπόλοιπα να τα φυλάξετε σε ένα γυάλινο αποστηρωμένο βάζο το 300 ml, καλύπτοντάς τα με το ελαιόλαδο, για να μην πάει αέρα στα ντοματίνια, να σφραγιστούν. Προτάσεις σερβιρίσματος. Τα ντοματίνια κομφή μπορούν να σερβιριστούν ως συνοδευτικό με κοτόπουλο ή κρέας της επιλογής σας. Μπορείτε να φτιάξετε υπέροχες μπρουσκέτες με τυροκαυτερή και ντοματίνια κομφή από πάνω. Ή χρησιμοποιήστε σε ένα πολύ ορεκτικό πιάτο με ταλιατέλες και κοτόπουλο. Τρόπος φύλαξης και συντήρησης του κομφή. Τοποθετήστε το βάζο στο ψυγείο και χρησιμοποιήστε τα ντοματίνια κομφή σε οποιοδήποτε πιάτο μέσα σε ένα μήνα. Για μακροχρόνια φύλαξη, τοποθετήστε το βάζο στην κατάψυξη. Τα ντοματίνια κομφή που φυλάσσονται στην κατάψυξη μπορούν να καταναλωθούν εντός 3 μηνών. Φέρτε το κομφή πρώτα σε θερμοκρασία δωματίου πριν το σερβίρετε όπως έχει ή το χρησιμοποιήστε σε άλλη συνταγή. Το ελαιόλαδο παγώνει και στερεοποιείται στο ψυγείο και την κατάψυξη. Απολαύστε τη σούπερ φρέσκια γλυκιά γεύση της ντομάτας όλο το χρόνο με αυτή την εκπληκτικά εύκολη συνταγή. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.